Γεια χαρά και πάλι, είμαι ο Σπύρος Ζιγούρης, είμαι καθηγητής πληροφορικής αυτό είναι το κανάλι μου στο YouTube και είστε στο video-learner.com. Το μου μάθημα κάναμε για τη μεταγωγή κυκλώματος, σήμερα θα κάνουμε για τη μεταγωγή μηνύματος ένα άλλο είδος μεταγωγής, τη μεταγωγή μηνύματος, το messages switching τα δεδομένα αποστέλλονται με τη μορφή ολοκληρωμένου μηνύματος που μεταδίδεται σχεδόν όπως στάλθηκε από τον αρχικό κόμβο, από τον αρχικό υπολογιστή ανεξάρτητα από το μεγεθό του, και φτάνει στο παραλήπτη. Το δίκτυο προωθεί το μήνυμα από κόμβο σε κόμβο μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Κοίταξε από ένα δίκτυο, στέλνει τα μηνύματα. Μακροσκοπικό παράδειγμα είναι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που, μέχρι ένα ορισμένο μέγεθο, μεταδίδονται ολόκληρα. Ένα mail server, ένα εξυπηρετή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μα αφήνει να στείλουμε ολόκληρα ένα mail μέχρι ένα ορισμένο μέγεθο, χωρί κάποια επισύναψη, χωρί κάποιο attachment και αυτό στέλνεται από τον αποστολέα στον παραλήπτη, περνώντα διαδοχικά από εξυπηρετητέ servers ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του mail servers. Η τεχνική αυτή έχει προφανή πλεονεκτήματα, αλλά σε μεγάλα μηνύματα, όταν έχουμε μια επισήμανση παραδείγματο δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ωραία. Για το λόγο αυτό έχει αντικατασταθεί από τη μέθοδο μεταγωγής πακέτου που θα κάνουμε στο επόμενο μάθημα. Και τελείωσε η μεταγωγή μηνύματο. Ακολουθεί η μεταγωγή πακέτου από το σπίτι του το βίντεο και το κανάλι μου στο YouTube. Γεια σα.